Καμία δικαιολογία δεν θα είναι ανεκτή για όσους επιχειρήσουν κυρίως το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα να κινηθούν προς περιοχές όχι τόσο μακρινές από τα σπίτια τους για να βρεθούν σε σπίτια φίλων και συγγενών. Οι αστυνομικοί θα ελέγχουν τα πάντα. Αν για παράδειγμα συμβαδίζει ο αριθμός που θα έχουν χρησιμοποιήσει για τη μετακίνησή τους με όσο θα έχουν μαζί τους και τα πρόστιμα θα πέφτουν βροχή για όσους πιστέψουν ότι θα τους ξεγελάσουν. Επίσης κρίσιμες ώρες θεωρούνται και οι ώρες της Μεγάλης Παρασκευής αλλά και του Μεγάλου Σαββάτου για εκείνους που θεωρούν ότι είναι πιο πιστοί από κάποιους άλλους και θα προσπαθήσουν να πάνε στην Εκκλησία, όπως ανέφερε προημερών ο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι αυστηρά με μπλόκα και στους πιο απίθανους δρόμους, με αστυνομικούς έξω από τις εκκλησίες ακόμη και με ντρόνς που θα πετούν πάνω από πολυκατοικίε και θα βλέπουν πόσοι ψήνουν στις ταράτσες. Επίση, όσοι τολμήσουν να καλέσουν του πιστού στι εκκλησίε μέσω social media θα έρθουν να αντιμέτωποι με τον νόμο. Ήδη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο άρωνει ειδικά το Facebook για όσου δεν καταλαβαίνουν από μέτρα και θέλουν να παρασύρουν και του άλλου. Έτσι σχεδόν το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού της χώρας θα βρίσκεται επί ποδός και οι ένστολοι θα κάνουν Ανάσταση και Πάσχα στο δρόμο.